Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, μετά από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, η διαπραγμάτευση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των τεσσάρων θεσμών με την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας. Η τεχνική συμφωνία αποτελείται από τέσσερα κείμενα και συγκεκριμένα. Πρώτον, το συμπληρωματικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που συνοδεύεται από το τεχνικό μνημόνιο. Και δεύτερον, το MEFP μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που επίσης συνοδεύεται από το τεχνικό του παράρτημα. Η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από παράλογες απαιτήσεις εκ μέρους των δανειστών, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η τεχνική συμφωνία είναι εν τέλει ισορροπημένη και βιώσιμη. Όπως γνωρίζετε, παρά την αρχική απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επιπλέον δημοσιονομικές επιβαρύνσεις μετά τη λήξη του προγράμματος ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε μια συμφωνία με μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Όπως προέβλεπε η πολιτική απόφαση του Eurogroup της 7ης Απριλίου, συμφωνήθηκε τελικώς η τροποποίηση του δημοσιονομικού μείγματος το 2019 και το 2020 με περιοριστικά μέτρα ύψους 1-1%, αλλά και μέτρα ελάφρυνσης αντίστοιχου ύψους, δηλαδή 1-1% για την περίοδο 2019 και 2020. Με λίγα λόγια, το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι ουδέτερο, δηλαδή δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ περισσότερη λιτότητα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι είμαστε εντός των στόχων του προγράμματος. Για το 2019, τα περιοριστικά μέτρα στοχεύουν τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1%. Η τεχνική συμφωνία προβλέπει ότι η μεγαλύτερη μείωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 18%, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προσωπικές διαφορές που υπερβαίνουν ακόμα και το 30% της συνολικής σύνταξης, ενώ η μεσοσταθμική μείωση δεν θα ξεπερνά το 9%. Για το 2020, συμφωνήθηκε η εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ να προέλθει από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου. Το αφορολόγητο θα διαμορφωθεί επομένως το 2020 μεσοσταθμικά στα 5.900 ευρώ. Τα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης που θα ψηφιστούν και θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα με τις επιβαρύνσεις το 2019 και το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι το 2018 θα επιτευχθεί ο στόχος για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα, είναι τα εξής. Επιδότηση ενοικίου με μέση επιδότηση περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο σε 600.000 οικογένειες. Ενίσχυση του επιδόματος του πρώτου και του δεύτερου παιδιού συνολικού ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ. Επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε δημοτικά και γυμνάσια, ώστε να καλυφθεί ο μισός πληθυσμός των μαθητών. Επέκταση του προγράμματος των βρεφονηπιακών σταθμών για να καλύψουν το 1 τρίτο των παιδιών ηλικίας έως 4 ετών. Το μέτρο της μείωσης στα φάρμακα θα επεκταθεί σε όλο τον πληθυσμό και όχι μόνο στους συνταξιούχους, με εισοδηματικά κριτήρια. Προβλέπεται επίσης ένα αναπτυξιακό πακέτο ύψους 250 εκατομμυρίων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ένα αντίστοιχο πακέτο 250 εκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα τις φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%. Μείωση συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%. Μείωση του έμφυα κατά 200 εκατομμύρια για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία μηδενίζεται για όσους έχουν έσοδα μέχρι 30.000 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους προβλέπεται μείωση του συντελεστή. Κατανοούμε φυσικά πιθανές κριτικές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα περιοριστικά μέτρα της συμφωνίας. Ωστόσο, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα τόσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και σε όλους τους βουλευτές τη δυνατότητα να ψηφίσουν τα θετικά μέτρα, και γι' αυτό το λόγο τα θετικά αυτά μέτρα θα κατατεθούν σε ξεχωριστό άρθρο στο νομοσχέδιο των προαπαιτούμενων. Αναμένουμε επομένως με ενδιαφέρον τη στάση τόσο της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και των υπολείπων κομμάτων σε σχέση με τα μέτρα ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης που περιλαμβάνει η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο μεγάλο πεδίο της διαπραγμάτευσης, δηλαδή τα εργασιακά, η κυβέρνηση μετά από μεγάλες προσπάθειες αλλά και μετά από σκληρό πολιτικό αγώνα στην Ευρώπη, εξασφάλισε την επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι η αναστολή των θεμελιωδών αυτών αρχών με βάση τις συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων ίσχυε επαόριστον. Επίσης, στο ίδιο πεδίο αποκρούστηκαν οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και για κατοχήρωση του δικαιώματος των εργοδοτών στην ανταπεργία. Αυτό ωστόσο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έδωσε αυτό το δύσκολο αγώνα όχι μόνο απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, που εξακολουθεί ακόμη και τώρα να θεωρεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την προστασία του κόσμου της εργασίας ως ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εν ώψη του Eurogroup της 22ης Μαΐου.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και να ψηφιστεί αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός επιστρέφει στις 16 Μαΐου. Επίσης, σας ενημερώνω ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, τόσο για να παρουσιαστεί από τη διαπραγματευτική ομάδα αναλυτικά το σύνολο της συμφωνίας, όσο και για να προγραμματιστούν οι πρωτοβουλίες του επόμενου διαστήματος. Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ακολουθήσει, πιθανόν ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως είναι προφανές, από αύριο η προσοχή της κυβέρνησης αλλά και του Πρωθυπουργού προσωπικά στρέφονται στη μεγάλη προσπάθεια για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Καθώς, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, κεντρική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι στις 22 Μαΐου να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος. Είναι ακριβώς αυτή η συνολική συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο για την ανάκτηση της πρόσβασης της χώρας μας στις αγορές χρήματος και την οριστική έξοδο από την Επιτροπή. Ήδη τα σημάδια από το εξωτερικό και σε αυτό το πεδίο είναι θετικά. Οι σημερινές δηλώσεις του Προέδρου του Eurogroup κ. Dijsselbloem, του Αρμόδιου Επιτρόπου κ. Μισκοβισή, αλλά και το κοινό ανακοινοθέν των τεσσάρων θεσμών καταδεικνύουν ότι η επίτευξη της συνολικής συμφωνίας είναι ένας εφικτός αλλά και αναγκαίος στόχος. Είναι εξάλλου ακριβώς αυτή η συνολική συμφωνία που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο τεχνικό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν δηλαδή, όπως έχει δηλώσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, μόνο εφόσον εφαρμοστούν και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης του ελληνικού χρέους μετά τη λήξη του προγράμματος. Και εδώ δεν μπορεί κανείς παρά να σημειώσει ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη σύγκρουση και αντίθεση με το αφήγημα της προηγούμενης κυβέρνησης αλλά και της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, που δύο μόλις χρόνια πριν θεωρούσε το ελληνικό χρέος βιώσιμο, αναζητώντας μάλιστα και τα σχετικά πιστοποιητικά. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Καλογερή.